centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Λιάντζη, καλημέρα. Να σας ελπίσουμε ότι θα είναι μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Ίσως να είναι μια εβδομάδα τουλάχιστον, αυτό περιμένουμε κύριε Λιάντζη, τουλάχιστον να είναι μια εβδομάδα εξελίξεων. Έτσι, γιατί ακριβώς. Η Καστοριά των 6 νεκρών και των 60 κρουσμάτων επισήμων δεν μπορεί να αντέξει άλλο αυτό το φορτίο. Χωρίς ειδικά μέτρα, χωρίς ειδική προστασία. Κοιτάξτε, και με αυτές τις συμπεριφορές από γείτονες και όχι μόνο. Δηλαδή δεν πάει άλλο. Πώς να το εξηγήσουμε? Χρήστο, από την εμπειρία που έζησα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είχαμε έκρατες ανάγκες, δύσκολες καταστάσεις, όπως ήταν και η ενώση των πτηνών και οι μηνυγκίτιδες που είχαν εντοπιστεί στα σχολεία της Καστοριάς. Ναι. Εκείνο που έχει σημασία αυτή την ώρα, αφού βέβαια εκφράσουμε και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των νεκρών, βέβαια. Γιατί είναι υπερβολικά, άκουα και την εκπομπή σας, είναι υπερβολικά τα ποσοστά. Αλλά εκείνο που με λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι την Καστοριά την έχουμε μετατρέψει στη Γιουχάνη της Ελλάδος. Και πού θα πάει αυτό? Η επομένη μέρα για μας ποια θα είναι? Ένα χρόνο θα κάνει ο κόσμος να έρθει στην Καστοριά με αυτόν τον τρόπο. Και ή θα πρέπει κάπου να είμαστε. Μα ήδη δεν μας στέλνουν πουθενά, δεν ακούτε κύριε Λιάντζη. Ή θα πρέπει λοιπόν, εγώ σας ακούω. Ούτε παραγγελίες δεν δέχονται να πάμε να πάρουμε. Δηλαδή ούτε πράγματα μας δίνουν. Άρα λοιπόν. Μην έρθουν φορτηγά από την Καστοριά. Το φαινόμενο αυτό πλανήτη. Αργά η ώρα θα περάσει και έχουμε περάσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί τα μέτρα πάρθηκαν και γρήγορα από την κυβέρνηση έγινε αυτό που έγινε. Τώρα το αίσθημα της ατομικής ευθύνης, αν το έχουμε εμπεδώσει καλά και το εφαρμόσουμε, από εκεί και πέρα θα περιορίσουμε και τον ιό. Τώρα από εκεί και πέρα πώς περνάει το μήνυμα αυτό σε κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν να συμμορφωθούν, αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να το... Αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα ότι δεν μπορεί να μπει σε καραντίνα μια περιοχή μεγάλη όπως είναι η Μεσοποταμία με 2-3 χιλιάδες κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς θα εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά θέλει αυστηροποίηση των μέτρων. Και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Κορεζίδη, έτσι και με τον κύριο Καρυπίδη, με τον κύριο Κασαπίδη. Έτσι πρέπει να είναι αυστηροποίηση των μέτρων και δεν δίνουμε τα χαρτάκια και βγάζουμε τα χαρτάκια γιατί έτσι μας έρθει αυτή την ώρα. Πρέπει να μάθουμε Πολύ χαρτάκι. Να μάθουμε λοιπόν αυτή την περίοδο να είμαστε μέσα. Δηλαδή σκέφτομαι μήπως πρέπει, επειδή είμαστε έτσι σαν λαός, δεν μπορεί έτσι να είναι το DNA. Δηλαδή ό,τι μας λένε να κάνουμε το αντίθετο. Μήπως δηλαδή πρέπει να πάμε σε μια πλήρη, θα λέγαμε, άρση των μέτρων για την Καστοριά. Παιδιά όλοι ελεύθερα έξω, μπας και κλειστούμε μέσα. Να κάνουμε το αντίθετο. Αυτό που λέει ο Μπόρις Τζόνσον και να αρχίσουν μετά τα φαινόμενα της Ιταλίας. Όχι, αν μας πούν όλοι ελεύθερα έξω, τότε μπορεί να φοβηθούμε και να κάτσουμε μέσα. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξτε, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα. Τρέλα. Είναι ένα θέμα τρέλας, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να συμμορφωθούμε, πρέπει να καταλάβουμε. Να μην γυρνάμε πίσω τώρα τι έγινε και τι δεν έγινε. Απλώς όταν θα τελειώσει το φαινόμενο, κάποια στιγμή πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω, να δούμε τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Και να πω και κάτι. Σήμερα έχουμε το νοσοκομείο Καστοριάς, έχει γίνει σημείο αναφοράς. Και πολλά ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που με κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί άκουγα και την κυρία Κουρατζάνη προηγουμένως, ανά πάσα στιγμή είναι εκτεθειμένη. Και μπράβο τους για αυτά που κάνουν. Αλλά από την άλλη τη μεριά δεν υπάρχει συμπαράσταση από τους γύρω. Δηλαδή δεν θα πάει και το πρόβλημα, αν δεν θα μείνει. Εγώ εύχομαι να μην πάει, αλλά δεν γίνεται έτσι. Και από την άλλη τη μεριά να ακούμε θεσμικό όργανο, αντιπεριφερειάρχη Γερβενών, που δεν θέλω να αναφερθώ γιατί δεν έχει τον κόπο να ασχολείσαι με τέτοια υποκείμενα, γιατί για μένα υποκείμενα τους άνθρωπους και δεν έπρεπε να έχει. Ας υποφύγουμε εμείς τους χαρακτηρισμούς. Όχι, δεν έπρεπε να κατέχει τη θέση που έχει. Εμείς δεν θα πάμε σε χαρακτηρισμούς. Επειδή δεν είναι και παρόν. Κύριε Λιάντζη, ας το αποσύρετε. Εντάξει, ας το αφήσουμε αυτό. Εντάξει, δεν ήθελα να το πω, αλλά στον εκνευρισμό πάνω τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή εκνευρισμό προκαλούν αυτά. Αυτά τα φαινόμενα. Νομίζω ότι το χειρίστηκε σωστά ο κ. Κασαπίδης, έστειλε το μήνυμα, τον άκουσε και εκείνον. Το αφήνουμε αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει σε κάποια στιγμή, οφείλουμε και εσείς τα μέσα ενημέρωση να ενημερώνετε τον κόσμο της Καστοριάς όπως ενημερώνετε, και κάπου λίγο να σταματήσει αυτό το πανελλήνιο, γιατί Σαββατοκυριακό βομβαρδιστήκαμε να ακούμε Καστοριά. Αυτό βέβαια. Εντάξει, σε τοπικό επίπεδο πρέπει να το ξέρουμε, αλλά
Όχι τόσο μεγάλη έκταση, γιατί τα στοιχεία τα έχει το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα, αυτό το Υπουργείο πρέπει και η πολιτική προστασία πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει για την Καστοριά. Και πρέπει να κάνει πολλά για την Καστοριά αυτή τη στιγμή. Έχει ένα νοσοκομείο το οποίο δέχτηκε, αντιμετωπίζει προβλήματα, έχει μειωμένο προσωπικό, έχει εκτεθεί προσωπικό στο κορονοϊό. Επομένως, πρέπει να ενισχυθεί. Ειδικά έπρεπε να έχουν έρθει τα αναλώσιμα που χρειάζεται το νοσοκομείο. Έτσι δεν είναι. Τι να πω. Και βέβαια, τα μέτρα που άκουσα. Ούτε καν από αυτά. Και, ότι τα εξωτερικά, τα εξωτερικά πρέπει να εξυπηρετούνται από το κέντρο για το Άργο. Σωστά είναι. Σωστά μέτρα είναι αυτά που παίρνουν. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλει και προσωπικό. Και η πολιτική προστασία, αν εφαρμοστεί η έκθετη ανάγκη, μιλάει και για επιστράτευση γιατρών κτλ. Άρα λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα και να αυστηροποιηθούν τα μέτρα και γίνει ο σχεδιασμός, θα πρέπει να βγουν όλα αυτά σε ένα τραπέζι. Πώς θα γίνει, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Λιάντζη, με το μυαλό μας και στην επόμενη μέρα, λοιπόν, όταν περάσει αυτό το η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Ίσως γιατί... η Καστοριά μετά, μετά το τέλος αυτής της περιπέτειας να βρει πάρα πάρα πολύ λαβωμένη. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για το μέλλον της το ίδιο. Ένα θα σας πω. Πώς ασφαλής θα αισθάνεται ένας άνθρωπος να έρθει στην Καστοριά και για πόσο καιρό. Μετά, αφού περάσει η πανδημία. Να φροντίσουμε λοιπόν να περάσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για την ανώδυνα, γιατί να σας πω και κάτι. Πληρώνουμε πολύ ακριβά όλη αυτή την ιστορία. Σαν να περιοχή. Το Νατσούλη εμφανίστηκε στην Ομαλιάδα. Έτσι δεν είναι. Το μοναδικό ήταν. Έχει σταματήσει από εκεί και πέρα. Εκείνη η Αγία δεν ακούγεται τίποτα. Το μοναδικό ήταν. 100 άτομα είχαν πάει στο Άγιος Τόπος. Δύο πούλμαν. Δεν ακούτε τίποτα εσείς. Έχουν σταματήσει. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο πρέπει να γίνει και εδώ. Έχουμε τα προβλήματά μας, θα τα αντιμετωπίσουμε τα εσωτερικά μας. Υπάρχουν τα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να γίνουν μια γροθιά, να πάνε να απαιτήσουν αυτά που πρέπει να απαιτήσουν και την Καστοριά. Και να σας πω την περίοδο που ήμασταν στην Ομαρχία, που ήμουν νομάρχης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε για να εξοπλίσουμε το νοσοκομείο. Και ευτυχώς πάει και τον εξωτερικό τομογράφο. Ούτε εξωτερικό τομογράφο δεν θα έχει. Που είναι βασικό αυτή τη στιγμή για την εξέταση των ύποπτων κρουσμάτων. Όλοι περνάνε τον εξωτερικό. Και εκείνο που με έκανε εντύπωση, θα σας πω πάλι, είναι αυτό το μηχάνημα που περιμένουμε να έρθει. Ναι. Στο Μαμάτσιο. Να αρχίσω και που θα κάνει τις εξετάσεις στο Μαμάτσιο, ναι. Στο Μαμάτσιο. Γιατί όχι στην Καστοριά. Γιατί πρέπει να είναι όλα εκεί συγκεντρωμένα. Δεν θα πάρει και 2 θέσεις μεμοριακών βιολόγων στο Μαμάτσιο. Βλέπετε. Εμείς δεν λέμε τίποτα γιατί πάει στο Μαμάτσιο. Οι Κρυβενιάδες γιατί λένε να μην πάμε στα Γραβένα. Και ευτυχώς είναι μόνο αυτή. Καλά, οι Κουζανίδες είναι μια διαφορετική πάστα. Έτσι λοιπόν, θα αρχίσουμε. Κύριε Λιάντση, μένουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε να πολύ. Είναι, να πέρασε γρήγορα αυτό το κακό, το πρωτόγνωρο για μας, να πειθαρχήσουμε. Και να δούμε πώς σαν περιοχή θα ανασυντάξουμε δυνάμεις. Θα ανασυντάξουμε και πάλι, θα τα ξεπεράσουμε, γιατί τα προβλήματα. Η κατάσταση μας είναι πολύ, 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 πολύ δύσκολη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα. Αυτό το εύχομαι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.